Στο νοτιοδυτικό άκρο της Ηπείρου συναντάμε την Πρέβεζα. Μία πόλη κούκλα η οποία βρέχεται από τη μία μεριά από τον Αμβρακικό κόλπο και από την άλλη από το Ιόνιο. Τα τελευταία χρόνια πολύ έξυπνα οι ντόπιοι εκμεταλλεύτηκαν τη μεγάλη παραλία της, την οποία πεζοδρόμησαν και το καλύτερο μέσο για να κυκλοφορήσει σήμερα είναι το ποδήλατο. Εδώ λοιπόν αράζουν τα ψαροκάικα και τα μεγάλα γιώτα. Ενώ σημείο συνάντησης είναι τα καφέ και τα ουζερί, τόσο για τους σπουδαστές όσο και για τους επισκέπτες. Επίνιο της Ηπείρου και ένα από τα κυριότερα λιμάνια της. Η πόλη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της περιοχής, έξω και ύπαρξη 6 προξενείων μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Βρισκόμαστε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα το καφενείο το οποίο βλέπετε ήταν κάποτε μαγειριό. Ο Καριωτάκης λοιπόν, ο οποίος διέμενε απέναντι, βλέποντας τη μαγείρισα να τον κοιτάει, εμπνεύστηκε το στίχο «Θάνατος και γυναίκες που αγαπιούνται, καθώς να καθαρίζουν κρεμμύδια». Πώς όμως θα μάθουμε την ιστορία αυτής της πόλης τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, αν δεν κάνουμε μια στάση σε αυτό εδώ το καφενείο στο Σαϊτάν Μπαζάρ. Ιστορικό καφενείο και μου είπαν ότι κάποτε ήταν κέντρο μουσικών. Καλησπέρα. Καθίστε μαζί μας. Καλώς σας βρήκαμε. Μια χαρά. Θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια έχετε αυτό το καφενείο. 30 χρόνια περίπου. Από το 1975. Ήταν προπολεμικό όμως καφενείο. Αυτό ναι. Από ό,τι ξέρω είναι πολύ παλιό. Κέντρο μουσικών, όταν λέμε, τι εννοούμε ότι ήταν? Εδώ γινότανε η συνάντηση των μουσικών, ας το πούμε. Η συνάντηση των μουσικών. Εδώ θα μπορούσες να βρεις, όσες ώρες ήταν ανοιχτό το καφενείο, θα έβρισες μουσικούς. Και από την επαρχία, απ' έξω, τα χωριά, ερχόταν εδώ. Όποιος χρειαζόταν μουσικούς, τους έβρισκε εδώ πέρα. Τι μουσική ακούτε εδώ, οι Πρεβεζάνοι? Από όλες σχεδόν τις μουσικές. Και ρεμπέτικα, και λαϊκά, και δημοτικά, και ροκ, απ' όλα. Απ' όλα. Το καφενείο σκέφτεστε να τα αλλάξετε ή το θέλετε έτσι παραδοσιακό, με το δικό του χρώμα? Με το δικό του χρώμα, σίγουρα. Όσο υπάρχουν, έτσι θα μείνει και το καφενείο.